τράβημα στη μέση και να παραχωρήσω τη θέση. Παρτσόλη τα σπάς κάθε μέρα. Πρέπει να είχε πάει στον θέο του Ολυμπιακού, εδώ έχει κάνει ηλικία η μασάζ. Και τραμπολίνο έκανε. Παιδιά, οι άνθρωποι με τα λευκά ρούχα έρχονται να σας πάρουν όλους. Όλους από τον Άγιο Δομήνικο να σας πάνε σε ειδικές σουίτες. Όλους όμως, χωρίς καμία ξέρεις. Λοιπόν, μια καντίνα να πάει λίγο, να φάμε όλοι να συνέλθουν. Τι πράγμα ήταν αυτό. Έχουν αποτρελαθεί. Κοίταξε, ό,τι και να γίνει, δεν δικαιολογείται αυτή η ιστερία μετά. Δικαιολογείται γιατί είναι σε ένα μικρό κόσμο, δεν καταλαβαίνω. Και είναι σε μια είναι τρεις μήνες. Λίγο να αισθανόταν ότι μέσα του πονούσε. Να πίστευε ότι δεν θα ήταν καλός. Οπότε εντάξει, λέει, ήταν, από... ήταν για να μην παίξει ξεκάθαρα. Ναι, και να, είπε, να σου πω κάτι. Έχουν το δικαίωμα παίζω. Να έχουν τη στρατηγική του ομάδα. Δεν διαφωνούμε. Και ο Σπαλιάρας, οκ, δεν μπορούσε να παίξει. Συνεννοήθηκε με την μα ομάδα. Μα γι' αυτό το λόγο υπάρχει και πώς λέγεται. Όχι. Πώς λέγεται. Το πέναλτι. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, μετά όταν του το λες, δεν κάθεσαι να λες ότι μου πέρασε ο πόνος. Του ενόχλησε γιατί αυτός πανηγύρισε πάρα πολύ έντονα. Τι του ενόχλησε. Ο Σπαλιάρας είναι το παλτό των μαχητών. Ωραία. Σου λέει ότι. Είναι ρε παιδιά. Είναι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν. Πιο πολύ από τις κοπέλες. Ναι, μα είναι αυτός που κοπέλα. Κάτσε τώρα. Περίμενε λίγο. Τα κορίτσια παίρνουν περισσότερες νίκες. Ναι, ναι, παίρνουν περισσότερες νίκες. Όντως. Ναι, κοπέλες όντως. Για υπάρχουν και στατιστικά. Θα τον έβαζες στην κατηγορία του πολύ αθλητικού τύπου. Μα σε αυτή την κατηγορία όμως τον έβαζες. Όχι, εσύ δεν ήταν κακό. Ήταν κακό. Όσο λεπτό. Επειδή εγώ διαφωνώ μαζί σας, θέλω αύριο να ετοιμάσουμε ένα βιντεάκι. Μια πισίνα. Πώς ήταν ο Σπαλιάρας στα αγωνίσματα του πρωινού. Γιατί σαν αγωνίσματα. Αντάξει, ήταν και ο Αναδιώτης. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή λοιπόν ο Σπαλιάρας χάνει συνήθως όταν παίζει, γι' αυτό οι άλλοι τα πήραν οι διάσημοι. Σου λέει ότι επειδή θα κερδίζαμε εμείς αν έπαιζε ο Σπαλιάρας. Οπότε τον βγάλανε έξω για να μην κερδίσουμε. Ναι, όμως η Λάουρα τόσο καιρό μαζί τους, όλο δεν έπαιζε με κάποια πρόφαση. Ναι. Γιατί πάντα έκανε. Κανείς δεν έκανε φασίλια. Ναι, αλλά η Λάουρα όμως. Καλά, για άλλους λόγους. Αλλά η Λάουρα, παιδί μου. Η Λάουρα όμως είχε. Είναι κοριτσάκι μου, η Λάουρα. Είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά τώρα και πέρα και δεν παίζω, πέρανε πέναντι. Για άλλα γαμπέκτη. Ήταν και το δώρο, δεν ήταν η πίτσα και το κουρασάν. Ήταν όταν ξεβρώμιζαν, θα κάνανε μπανάκι κανονικό με το νεράκι. Και το στρώμα, θα κοιμόταν σε στρώμα και δεν ξέρω, Σάσα, σε στρώμα εκεί. Α, δεν ξέρω. Επίσης μπορώ να πω κάτι. Η τούμπα. Ναι. Επειδή όλα τα γόρια ζηλεύουν τους Κυριακούς και οι δικοί μας εδώ κάνουν ό,τι μπορούν για το πορτοχέλι. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ για το πορτοχέλι. Εγώ την έχω εδώ την σαμπρέλα μου έτοιμη. Αν κάποιος ο survivor άντρας έχει κάνει πλέγμα στους Κυριακούς. Τι εννοείς? Είναι μια ειδική τεχνική που σου κάνει ένας γιατρός πλαστικός και φαίνεσαι φέτες. Πρέπει να είσαι πολύ. Για δύο μήνες είσαι μελανιασμένος και μοβ. Αλλά μετά είσαι τέλειος. Για τις γυναίκες δεν κάνει αυτό. Γιατί είναι εκεί. Άρα τι μπαίνει μέσα σίδερο στην κοιλιά. Είναι και πολύ γνωστό επιχειρηματία. Το πλέγμα δεν είναι το πλέγμα. Πρώτη φορά το κόφτω που λέω. Το κόφτω από λίγες μέρες το έμαθα. Με τρυπούλες. Το πλέγμα πάντως, χειρουργικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα χειρουργείο. Ναι, εγώ σου λέω το για τους Κυριακούς. Όχι για θέμα αισθητικής, αλλά σε θέμα επέμβασης. Τώρα δηλαδή στο Survivor υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει. Ναι, ναι, το έχει κάνει, ναι. Άρα, άρα κάποιος του οποίου οι Κυριακοί φαίνονται πολύ. Συνήθως είναι ή ο Σπαλιάρας ή ο Βασάλος, τι έχουν Κυριακούς. Εγώ δεν λέω εδώ πέρα. Ο Μπό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τη Λάουρα. Εσωτερικό πλέγμα. Έφτασε από Άγιο Δομήνικο με. Δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν βρέθηκε αποτέλεσμα, οκ. Τι ψάχνει. Φαντάσου να έλεγε και τι αναζήτηση.